Τη στιγμή που ηγέτες από όλο τον κόσμο έχουν σειρεύσει στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχουν στην 79η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Ρωσική Ομοσπονδία επέλεξε να στείλει το δικό της μήνυμα, που ήταν μάλιστα πολύ ηχηρό, καθώς και ο παραλήπτης του ήταν μια υπερδύναμη, η χώρα των ΗΠΑ, αλλά και το μέσο που χρησιμοποίησε ήταν το πιο καταστροφικό όπλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, δηλαδή η πυρηνική βόμβα. Και αυτό το κατάφερε με την αποστολή δύο στρατηγικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών του Polev-95MS που πέταξαν πάνω από τα διεθνή ύδατα της Βερίγκιας θάλασσας, τραντάζοντας την περιοχή της Αλάσκας, κάτι που φρόντισε η ρωσική πλευρά να επισημάνει, γράφοντας την ανακοίνωση που εξέδωσε ότι τα ρωσικά αεροπλάνα πέταξαν κοντά στη δυτική ακτή της Αλάσκας. Τα αεροσκάφη βομβαρδιστικά συνόδευσαν μάλιστα κατά την αποστολή τους μαχητικά αεροσκάφη Σουχόι-35S και Σουχόι-30SM, ενώ αναφέρθηκε ότι η πτήση τους ήταν προγραμματισμένη και διήρκησε 11 ώρες και σίγουρα προκάλεσε φωτιά στα ραντάρ των ΗΠΑ που ελέγχουν το συγκεκριμένο χώρο, καθώς τα έβλεπαν να κατευθύνονται προς το μέρος τους. Αλλά σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, η τεράστια ανησυχία που προκάλεσαν οι Ρώσοι με την πτήση τους δίπλα στην Αλάσκα, είχαμε και άλλη μια κίνηση που σίγουρα σήμανε συναγερμό στη Δύση και άφησε περαιτέρω τη δυναμική του προηγούμενου μηνύματος, με μονάδες του ρωσικού και κινέζικου ναυτικού να εισέρχονται στη θάλασσα του Οχότσκ στο πλαίσιο κοινής ναυτικής άσκησης, προκαλώντας τρικυμία στις γύρω χώρες όπως η Ιαπωνία, που έχει ταχθεί με τη Δύση και ενάντια στις δύο αυτές γειτονικές της χώρες. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα, η επίδειξη δύναμης αλλά κυρίως η ενότητα της Ρωσίας με την Κίνα, που ήρθαν κοντά καθώς βλέπουν τη Δύση να αυξάνει την πίεση εναντίον τους και, όπως είναι γνωστό και το λέει και το γνωμικό, η ισχύς εν τη ενώση. Πάντως, ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι το μήνυμα εστάλει και σίγουρα ελήφθη.